Καλησπέρα σας, είμαι η Μελινά και είμαι σήμερα εδώ για να μοιραστώ μαζί σας 3 μυστικά για την μακροζωία. Νούμερο 1 είναι η ζάχαρη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κόψουμε ολοκληρωτικά τη ζάχαρη. Η ζάχαρη είναι ένα άκρος τοξικό συστατικό, το οποίο έχει την ιδιότητα να γυρνάει το σώμα μας και τα όργανά μας. Οπότε, εάν θέλουμε να ζήσουμε περισσότερο, όντας, δείχνοντας μάλλον νέοι και υγιείς, γεμάτη ενέργεια, πρέπει να κόψουμε τη ζάχαρη. Είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία που πρέπει να κάνουμε με τον εαυτό μας. Εάν θέλουμε κάτι γλυκό, να τρώμε ένα φρουτάκι, το οποίο έχει και φυτικές ίνες και έτσι δεν επηρεάζει τόσο τα επίπεδα γλυκόζης. Νούμερο 2 είναι το άγχος που θα μπορούσε να μπει χέρι-χέρι μαζί με τη ζάχαρη. Γιατί μπορεί να κόβουμε τη ζάχαρη και να κάνουμε καλή διατροφή, αλλά όταν ζούμε μέσα στο άγχος, είναι σαν να μην κάνουμε τίποτα. Γιατί και το άγχος έχει την ιδιότητα να ανεβάζει τα επίπεδα γλυκόζης, με αποτέλεσμα και αυτό ως ένα από τα πιο τοξικά συναισθήματα, γερνάει το σώμα μας. Οπότε, ένας τρόπος για να μετριάσουμε το άγχος είναι η εμπιστοσύνη. Όταν νιώθουμε άγχος για κάτι, πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην εμπιστοσύνη αυτής της κατάστασης, ότι θα λειτουργήσει με τον καλύτερο τρόπο. Και 3 είναι το όραμα. Έχοντας ένα μεγάλο όραμα για τη ζωή μας, αυτό λειτουργεί ως προστασία. Για παράδειγμα, έχω ένα όραμα να πετύχω κάτι. Αυτό το όραμα, εάν δεν το πετύχω, εγώ ξέρω ότι παραμένω υγιής και ασφαλής, γιατί έχω ένα όραμα, έχω κάτι να εκπληρώσω. Όταν έχουμε ένα μεγάλο όραμα, να ξέρετε, όλο το σύμπαν συνωμοτεί στο να δημιουργηθεί και να έρθει αυτό το όραμα στο φυσικό επίπεδο. Οπότε, δημιουργούμε ένα μεγάλο όραμα. Και όσο μεγαλύτερο όραμα, τόσο μεγαλύτερη δύναμη έχει. Και 4, bonus, είναι η πρόθεση. Δημιουργώ ένα όραμα, όμως θέτω και μία κρυστάλλινη πρόθεση να φέρω αυτό το όραμα στην φυσική διάσταση. Δεν αρκεί να έχουμε ένα όραμα και να το έχουμε ως κάτι μελλοντικό που ίσως κάποια στιγμή γίνει. Όχι, πρέπει να θέσουμε κρυστάλλινες προθέσεις ότι εγώ έχω την πρόθεση να φέρω αυτό το όραμα στο φυσικό επίπεδο. Οπότε θα το διαχωρίσω σε βήματα τα οποία θα ξεκινήσω να εκπληρώνω ένα-ένα για να φέρω το όραμά μου στο φυσικό επίπεδο. Οπότε, νούμερο 1, ζάχαρη. Νούμερο 2, άγχος. Νούμερο 3, όραμα. Και 4, πρόθεση. Πρόθεση ότι θέλω να ζήσω μέχρι τα 200 και να είμαι υγιής, γερή και δυνατή. Γράψτε μου στα σχόλια, εσείς τι μυστικά μακροζωίας έχετε που λειτουργούν στη ζωή σας και βλέπετε ότι σας βοηθούν να εξελιχθείτε και να φτάσετε τους σκοπούς σας. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά παιδιά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε like, γράψτε στα σχόλια, κοινοποιήστε αν πιστεύετε ότι κάποιος χρειάζεται να ακούσει αυτές τις πληροφορίες. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά παιδιά, peace!